Έκθεση ζωγραφικής με πορτρέτα Ανογιανών Οπλαρχηγών, διαχειρός Κωνσταντίνου Σταυρακάκη, συναυλία με τη σύμπραξη σπουδαίων κριτικών καλλιτεχνών και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής ΣΕΡΤ, καθώς και έκθεση για το ρόλο της Κρήτης στον επαναστατικό αγώνα του 1821, περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις μνήμης που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στα Νόγια με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα του μαρτυρικού χωριού το 1822 από τους Τούρκους. Θεωρούμε ότι θα φωτίσουν τα ιστορικά γεγονότα και των Νογίων και της Κρήτης και σας προσκαλούμε μαζί να μοιηθούμε μαζί με τους ήχους της μουσικής σε αυτή την πανδεσία. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1 Αυγούστου και ώρα 7 το απόγευμα στην πλατεία Αρμή. Η έκθεση περιλαμβάνει πίνακες που αποτελούν τα πορτρέτα των Ανογιανών Οπλαρχηγών που εκτίθενται μόνιμα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, πίνακες που βρίσκονται σε σπίτια Ανογιανών και εικόνες που φιλοξενούνται σε μονές. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η μερίδα με θέμα την κοινωνική, πολιτική και αγωνιστική δράση αλλά και το εικαστικό έργο του Κωνσταντίνου Σταυρακάκη. Ήταν ένας πολεμιστής και ταυτόχρονα ένας ευαίσθητος άνθρωπος που εκφράστηκε μέσα στην τέχνη, στην λαϊκή τέχνη της ζωγραφικής αλλά και της αγιογραφίας και μας έχει αφήσει μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Έχουμε βρει περίπου 25 το σύνολο πίνακες ζωγραφικούς με μορφές αγωνιστών. Στις 2 Αυγούστου στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τίτλο «Στο φως της μνήμης». 1822-2022. Ο Γιώργος Ουκαράτης μέσα από το έργο του αποδίδει γιατί οι κάτοικοι των ορεινών χωριών της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα έχουν υψηλό το αίσθημα της ελευθερίας, της αγωνιστικότητας και της αντίστασης. Ενώ η έκθεση με τίτλο 1821 «Η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση» θα φιλοξενηθεί από τις 11 έως 31 Αυγούστου στη Δημοτική Αίθουσα Μανώλης Κεφαλογιάννης.